Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς χρόνια πολλά από εμάς. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές που δεν είπαμε. Ελπίζω όλοι και όλες να είστε καλά. Πριν περίπου 2 μέρες μου στείλε μήνυμα το G-Net Ρόδου. Και να πούμε εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στο G-Net Ρόδου. Είναι το μόνο κατάστημα που έχει υποστηρίξει το κανάλι μέχρι στιγμής. Έτσι θα έχω στην περιγραφή link να πάτε να κάνετε όλοι ένα like και ένα share κτλ. Μου στέλνει μήνυμα, μου λέει: Παυλάρα, έχουμε μια οθόνη 240 Hz. Τώρα λογικά κάπου εδώ φαίνομαι. Ξέρετε τώρα, οι οθόνες πάντα έχουν κάτι ονόματα τρελά, περίεργα. Είναι η Alienware AW2518HF. Τρέχα γύρευε, σιδηρόδρομος. Anyway, μας απασχολεί η οθόνη και το περιεχόμενο. Okay. Όπως βλέπετε εδώ κάτω, ωραία, έχουμε εδώ πέρα, ας το πούμε, σαν ασφάλειες κάτι. Okay, δηλαδή, ουσιαστικά, για να ανοίξει η κουτά, πρέπει να τραβήξουμε αυτά. Πάμε να δούμε. Okay. Ουσιαστικά είναι εξωτερική θήκη, ωραία, είχα απασφαλίσει, το τραβάμε με το χερούλι και μπορούμε να ανοίξουμε το οθόνη μας. Εδώ πέρα έχουμε μια μεταλλική βάση, okay. Μέταλλο, παχύ, πάει να πει ότι θα είναι σταθερή και δυνατή. Τα έχουμε τον κορμό της βάσης, έτσι βλέπετε, ξοπλάει. Alienware, το κολλητάκι. Παρατηρήστε εδώ, χαρακτηριστικό, okay. Ακόμα και κάτω από τη βάση. Έχει το σήμα της Alienware, πολύ ωραίο. Τσακ. Μυρίζει και νουργίλα. Πώς βάζουμε τον κορμό, είναι πολύ απλό, okay. Βλέπετε εδώ. Έτσι. Έχουμε εδώ πέρα το τριγωνικό αυτό σημείο, ωραία. Που αυτόματα σου λέει ότι αυτό εδώ, η εξοχή, μπαίνει εδώ, ωραία. Υπέροχα. Και έχουμε εδώ κάτω τη βίδα. Το γυρνάμε. Okay. Σφίγγει. Σφίγγουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν. Και αυτό ήταν, okay. Αυτό κυρίως και γίνεται το monitor μας. Έτσι απλά, κούμποσε μάγκες. Πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε σχετικό με την οθόνη, θα τη δούμε πρώτα σε θέμα χρηστικότητας, που είναι και το πιο σημαντικό για τους περισσότερους. Δηλαδή, έχουμε ρύθμιση καθύψος, έτσι, σε απόσταση 130 χιλιοστών. Ωραία. Πάνω κάτω. Έχουμε κλίση προς τα πάνω σε γωνία 5 μοιρών. Κλίση προς τα κάτω σε γωνία 25 μοιρών. Και κλίση δεξιά-αριστερά 20 μοίρες αντίστοιχα. Και εννοείται η οθόνη γυρνάει και κατακόρυφα σε κλίση 90 μοιρών. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορείτε να το ρυθμίσετε όπως θέλετε για να βολεύεστε να παίζετε καλύτερα τα παιχνίδια σας, να εργάζεστε καλύτερα και πιο εύκολα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο HDMI και καλώδιο USB 3.0. Το παράξενο είναι ότι δεν υπάρχει καλώδιο DisplayPort, αφού η οθόνη μπορεί να υποστηρίξει τα 240 Hz της μόνο έτσι. Από θύρες συνδεσιμότητας υπάρχει πληθώρα, καθώς βρίσκουμε 3 USB 3.0, 1 USB 3.0 upstream, 1 USB 3.0 downstream με γρήγορη φόρτιση, 1 DisplayPort, 1 headphone jack 3.5 χιλιοστών, 1 line out port και 2 HDMI ports. Το πάνελ μας είναι TN25 ετών με τις 24,5 να είναι ορατές, αφού το υπόλοιπο 0,5 καλύπτεται από τα bezels. Η ανάλυση είναι Full HD 1920x1080 με απόκριση 1 millisecond και ρυθμό ανανέωσης native 240 Hz. Η φωτεινότητα φτάνει τα 400 nits και το ποσοστό αναπαράσεις χρωμάτων κυμαίνεται από 72 έως 82%. Το μενού είναι αρκετά εύχριστο με αρκετά presets ρυθμίσεων. Και τώρα ας δούμε την απόδοση σε μερικά competitive παιχνίδια. Ξεκινώντας από το League of Legends, έχουμε 160 FPS minimum με maximum τα 236 σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Συνεχίζοντας με το Fortnite, παρατηρούμε 100 FPS minimum και 170 maximum. Την καλύτερη απόδοση είχαμε στο Counter-Strike Global Offensive. Συγκεκριμένα στην Dust 2 πίστα,
είχαμε 180 με 190 FPS ακατέβατα. Επίσης παρατηρούμε ότι όταν ο παίκτης κινείται δεν υπάρχει καθόλου ghosting και καθόλου screen tearing. Κλείνοντας, για αυτόν που θέλει ένα πάρα πολύ γρήγορο monitor και δεν τον νοιάζει, ok, ούτε τα χρώματα είναι τρελά, ούτε μεγάλη ανάλυση, και by the way, Full HD, ok, 1920x1080 για 25 inches είναι πάρα πολύ κομπλέ, δεν χρειάζεται παραπάνω, πιστέψε με, γιατί αν πας παραπάνω inches θες και μεγαλύτερη ανάλυση. Οπότε 24x25 inches για Full HD είναι κομπλέ. Για ένα άτομο που θα ήθελε ένα τέτοιο monitor, ok, που θέλει να παίζει competitive games και να γουστάρει κτλ, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, η τιμή του τώρα, πάμε στην τιμή του. Κυμαίνεται στα 350 ευρώ, ok, εκεί γύρω στα 330-350. Τώρα, άμα και σας άρεσε αυτό το βίντεο, ok, και αν γουστάρετε και αν θέλετε να ξαναδείτε και άλλα βίντεο τέτοια, με reviews, οθόνες, ποντίκια, οτιδήποτε, ok, hardware reviews, ξέρετε πρέπει να κάνετε έτσι ένα like, ένα share, οπωσδήποτε το βίντεο θα δουν και άλλοι. Υπενθυμίζω, ξαναλέω, ευχαριστώ και πάλι το G-Net Rodu, που είναι το μόνο κατάστημα μέχρι στιγμής που έχει στηρίξει το κανάλι και αυτό που θέλω να κάνω. Ευχαριστώ και πάλι. Έτσι, ξαναυπενθυμίζω, στην περιγραφή κάτω θα υπάρχει link, okay, για το Facebook page του G-Net Rodu. Να πάτε να κάνετε ένα like, μάγκες, να κάνετε ένα share, να κάνετε ένα follow. Αυτά, μάγκες, και πάλι thank you. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ξαναλέω, κάντε ένα like, ένα share, μην ξεχάσετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο live. Adiós, mangas.